Όσων έχουν γίνει μέχρι στιγμής, ποια τα κολλήματα και ποιος είναι ο ορίζοντας χρόνου για την αποπεράτωση του έργου. Στον Κορδία υπήρχε μια προμήθεια χλωτάπητα, δηλαδή βγήκε ο παλιός χλωτάπητας, τοποθετήθηκε καινούριος. Επιπροσθέτως τοποθετήθηκε ένα αδρευτικό σύστημα για την ψήξη και για τη μείωση του υλικού φορτίου του γηπέδου. Όλα βαίναν καλώς, είμαστε στην τελική φάση 14 Ιουνίου. Το σύνηθες γεγονός που κάνουμε εμείς για να συμπιέσουμε το δάπεδο ενός γηπέδου πριν μπει ο πλαστικός κλωτάπητας είναι η συμπίεση του εδάφους ώστε να φτάσει στην τελική στάθμη, στην επιθεμητή τελική στάθμη, ώστε μετά να ξεδιπλωθεί ο χλωτάπητας επάνω για να μην έχουμε ανομαλίες, όπως φαντάζεστε, στο μέλλον. Εδώ λοιπόν, κατά τη διάρκεια της δόνησης, υπήρχαν από παλιά προβλήματα, μας τα έχει εξηγήσει εδώ ο πρόεδρος. Κατά καιρούς είχαν κάποια μικρά λακάκια που γινόντουσαν στο γήπεδο και αυτοί βάζανε, το συμπληρώναμε χώμα. Όμως με τη δόνηση ενός μηχανήματος, όπως αντιλαμβάνεστε, το μικρό πρόβλημα μας έδειξε πόσο τεράστιο, μεγαλύτερο ήταν το άλλο. Υπήρχε ένας αγωγός ομβρίων αρκετά μεγάλος, με 4 μέτρα πλάτος και 2 μέτρα ύψος. Δεν ήταν στο έργο, όπως αντιλαμβάνεστε, εμείς είμαστε υπεύθυνοι μόνο για την τοποθέτηση του κλωτάπητα. Οπότε ανέλαβε η ΔΕΙΑΚ κάποια στιγμή να μπορέσει να μπει μέσα στο χώρο του, από κάτω στο χώρο του ρέματος και να προσπαθήσει να επιδιορθώσει τα κενά που είχαν δημιουργηθεί ώστε να μην με το κατέβασμα του νερού, εάν θυμόσαστε, είχαμε 2 πολύ μεγάλες βροχές στην Καλαμάτα. Η μία ήταν γύρω στις 10... Αυτό που επιδιορθώθηκε ήταν γύρω στις... Η πρώτη επέμβαση της ΔΕΙΑΚ ήταν γύρω στις 26 Ιουνίου. Και η επόμενη έγινε μετά πλέον, όταν είχαμε μια αρκετά πολύ μεγάλη βροχή γύρω στις 10 Ιουλίου, κάπου εκεί, στο οποίο λοιπόν έδειξε το μεγαλύτερο πρόβλημα, έτσι ανοίχτηκε πλέον και αποφασίστηκε να μπουν μέσα για να μπορέσουν να αποκαταστήσουν το κομμάτι αυτό του προβλήματος. Έτσι πήραμε το OK από τη ΔΕΙΑΚ και από... ότι έχει αποκατασταθεί εσωτερικά ο χώρος και προχωρήσανε λοιπόν, θα μας κάνουν και χαρτί φυσικά, ότι έχει αποκατασταθεί η βλάβη αυτή και ότι να προχωρήσουμε πλέον στο απέξω κομμάτι ώστε να μπορέσουμε, αν και δεν ήταν μέσα στην... Σας το λέω με όρους, δεν είναι έργο. Ήταν μία απλή, φανταστείτε, σας φωνάζει κάποιος να βάλει μία μοκέτα από τείχο σε τείχο στο σπίτι του. Κάτι αντίστοιχο πήγε να γίνει και εδώ, αλλά με αυτό το θεματάκι έπρεπε λοιπόν να δούμε με ποιο τρόπο ουσιαστικά θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε και από την πλευρά σαν έργο στην εξωτερική πλευρά, έξω από το, πλέον από το ρέμα αυτό, για να μπορέσουμε να κάνουμε σωστή αποκατάσταση. Υπήρχε λοιπόν μια καθυστέρηση λόγω αυτής της κατάστασης. Αυτή η καθυστέρηση, είμαστε στη φάση λοιπόν τώρα αυτή τη στιγμή, ήδη αφού έσον αποκαταστάθηκε, προσπαθούμε πλέον λοιπόν να αποκαταστήσουμε και το εξωτερικό σημείο με οδηγίες της τεχνικής υπηρεσίας και με καθοδήγηση των τεχνικών υπηρεσιών της περιφέρειας Μεσσηνίας. Και από εκεί και έπειτα θα προχωρήσει λοιπόν, από εκεί και έπειτα θα μπει ο τάπητας. Ο τάπητας, όπως βλέπετε απέναντι, έχει έρθει, είναι εδώ περίπου στους 2 μήνες. Όλα τα άλλα έχουν προχωρήσει, οι εργασίες, δηλαδή μένει μόνο το στρώσιμο του τάπητα, όπως βλέπετε, που περιμένει απ' έξω. Ήδη το καουτσούκ, όλα αυτά τα που βλέπετε στους σάκους βρίσκονται μέσα, οπότε μόλις τελειώσει αυτή η διαδικασία θα είναι έτοιμο το γήπεδο πλέον για να στρωθεί ο τάπητας και να δοθεί σε χρήση. Θα δώσουμε μια ημερομηνία γιατί πολύ αναλυτικά τα τεχνικά, αλλά... Υπολογίζουμε στις επόμενες 45 μέρες να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία. Τώρα πάνω κάτω, γκρόσο μόντο, δεν ξέρουμε και τον καιρό πώς θα πάει, αλλά υπολογίζοντας από τέλη Οκτωβρίου μέχρι μέση Νοεμβρίου να έχει αποκατασταθεί πλήρως το γήπεδο, δηλαδή να έχει τον τάπητά του.
Κύριε Γεννάτο, το γήπεδο το συγκεκριμένο, να πούμε ότι ξεπέρασε ο Τάπητας το προηγούμενο στη διάρκεια ζωής. Ο καινούριος που θα μπει με μια καλή συντήρηση, που είναι πολύ σημαντικό. Πότε δεν θα ξανασχοληθούμε για καινούριο γήπεδο? Κοιτάξτε να δείτε, όπως είχαμε πει, σε κάθε γήπεδο που γίνεται, είτε φτιάχτηκε το γήπεδο του Μεσσηνιακού, όπως γνωρίζετε φέτος, φτιάχνεται, τελείωσε και το γήπεδο στο Πλατή. Είναι ουσιαστικά, έχει παραδοθεί στην ουσία, έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία. Υπάρχει άλλος ένας, το γήπεδο, το Εθνικό Στάδιο Καλαμάτας πάλι. Το βασικό και πολύ σημαντικό κομμάτι είναι η συντήρηση. Η συντήρηση έχει να κάνει με τη χρήση ενός χώρου από αθλητές, και έχοντας τη χρήση από αυτούς, από τους αθλητές και τους παράγοντες των σωματείων, αντιλαμβάνεστε ότι αν κάποιος αρχίσει και κάνει, δημιουργεί προβλήματα, οπουδήποτε δημιουργεί προβλήματα, είναι, φανταστείτε το Δήμο, έτσι, η δουλειά του είναι να μαζεύει, να συλλέγει τα απορρίμματα, τα δικά μας. Φανταστείτε λοιπόν όμως, αντί να τα πηγαίνουμε να τα πετάμε μέσα στο καλαθάκι που μας έχει υποδείξει, να τα πετάμε στο δρόμο. Να βγάλει τη δεκαπλάσια δύναμη από ό,τι έχει, δεν θα μπορεί να μαζέψει. Άρα πρέπει και εμείς που κάνουμε τη χρήση του κάθε χώρου, θα πρέπει να το σεβόμαστε σαν να είναι δικό μας. Άρα όχι στην κατάχρηση, ναι στη συνευθύνη. Εγώ πιστεύω ότι με τη συνευθύνη του κάθε πολίτη, ο οποίος πραγματικά αθλείται, έτσι, είναι αθλητής. Υπάρχει ο αθλητής που είναι αθλητής με δελτίο, όπως λέει ο νόμος, είναι γραμμένος και κάνει τη χρήση του χώρου. Άρα υπόκειται σε κανόνες ο κάθε αθλητής. Άρα έχοντας αυτούς τους κανόνες θα γίνεται σωστή χρήση. Όταν γίνεται σωστή χρήση και η συντήρηση είναι στα χρονικά διαστήματα που πρέπει να γίνεται, ο Τάπητας πολλαπλασιάζεται η χρήση του. Δηλαδή, εάν είναι ένας Τάπητας ο οποίος δίνει ο κατασκευαστής για κακή χρήση, λέω εγώ, 5-6 χρόνια, με μια καλή χρήση τέτοια θα πάει στα 10, θα πάει στα 15. Εδώ γιατί Τάπητα μιλάμε τώρα στο Κορδία συγκεκριμένα? Ο συγκεκριμένος Τάπητας, ειδικά στο Κορδία, επειδή θα έχει μεγάλο φόρτο προπόνησης και πάντα βλέπουμε τον χώρο σύμφωνα με το φόρτο και οι δυνατότητες του Τάπητα λοιπόν πρέπει να είναι τέτοιες ώστε να ανταπεξέλθει στο φόρτο εργασίας. Γιατί εδώ μιλάμε ότι θα ξεκινάει από το μεσημέρι και θα τελειώνει τη νύχτα, αν ο φωτισμός καλύπτει τη διαδικασία. Άρα φανταστείτε λοιπόν ότι είναι πολλές ώρες προπόνηση, πολλές ώρες κρίση. Ο Τάπητας αυτός είναι τα αντίτεξη του τόσα, ώστε είναι η κορυφή στο, αν θα λέγαμε, είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει στους Τάπητες. Θεωρείται πολύ καλός αυτή τη στιγμή, ποιοτικός. Ήταν και οι προδιαγραφές τέτοιες ώστε να είναι πολύ καλός, γιατί οι προδιαγραφές δεν μπαίνουν σύμφωνα το τι βλέπει κανείς σε κάτι άλλο που έγινε σε ένα άλλο γήπεδο. Ένα άλλο γήπεδο μπορεί να έχει λιγότερη χρήση, ένα άλλο έχει περισσότερη. Ανάλογα λοιπόν με τα άτομα που προπονούνται μέσα σε αυτό το χώρο, γίνεται και η αντίστοιχη, αντιστοιχίζεται και το ανάλογο Τάπητας που πρέπει να μπει. Και να αλλάξουμε γήπεδο, να μεταφερθούμε λίγο στην παραλία, εκεί όπου πολλής λόγος γίνεται το τελευταίο διάστημα για την εικόνα που παρουσιάζει τώρα το γήπεδο. Ποια είναι η δική σας αξιολόγηση μέχρι στιγμής? Κοιτάξτε να δείτε, θα σας πω το κάτι πολύ απλό. Εάν πούμε ότι σήμερα κλείνει το γήπεδο για ένα μήνα, τόσο χρειάζεται ώστε να φυτρώσει ένα σπόρος, μάλλον να γίνει μια επανασπορά του γηπέδου και να έρθει το γήπεδο και να μην έχει το παραμικρό ούτε σε φωτογραφία ούτε σε τίποτα. Θα σας, χωρίς σωστή χρήση του γηπέδου και αν δεν μπουν κανόνες, σας πληροφορώ ότι σε 20 μέρες θα δείτε ότι το γήπεδο αυτό δεν θα υπάρχει πάλι. Εάν δεν γίνουν σωστές, δηλαδή αν δεν υπάρξουν κανόνες στη χρήση του γηπέδου, κανόνες από τους χρήστες. Ένα γήπεδο έχει κάποιες ώρες χρήσης. Ο Χλεοτάπητας λοιπόν
έχει κάποιες ώρες χρήσης. Και πόσο έτοιμος είναι ένας σκλωτάπιτας, σαφώς και μπήκε η ομάδα της Καλαμάτας σύντομα και γι' αυτό επιλέχθηκε και ο έτοιμος σκλωτάπιτας για να μπορέσει να παίξει τα δύο τελευταία παιχνίδια. Τώρα ήταν άσχετα ή αν αυτό βοήθησε ή δεν βοήθησε, αλλά φανταζόμεθα όλοι ότι όταν αποφασίστηκε ότι θα βοηθούσε στην άνοδο της ομάδος και ότι περιμέναμε όλη τη φιέστα της ομάδος στην ουσία να γίνει, άρα θέλαμε λοιπόν να είναι το γήπεδο όσο το δυνατόν το συντομότερο έτοιμο. Άρα φανταστείτε λοιπόν ότι γι' αυτόν τον λόγο μπήκε η ομάδα νωρίτερα φυσικά, όμως μετά δεν υπήρξαν και οι κανόνες. Άρα είναι θύμα βιασύνης και κακής συντήρησης. Εγώ δεν θα το έλεγα βιασύνη, υπήρξε η ανάγκη. Προσέξτε να δείτε, άλλο λέει βιασύνη και άλλο η ανάγκη. Η ανάγκη. Βιασύνης να μπουν μέσα. Ναι, όχι. Ανάγκη, όταν παρουσιάζεται κάτι και λέγεται είναι ανάγκη η ομάδα να μπει μέσα, γιατί η ομάδα θέλουμε να σηκώσει εδώ το τρόπαιο. Είναι μια απόφαση. Είναι μια απόφαση. Είναι η ανάγκη που μας κάνει να πάρουμε μια απόφαση ότι η ομάδα πρέπει να μπει. Δεν υπάρχει άλλη επιλογή. Άρα, έχοντας λοιπόν, παίρνοντας μια απόφαση τέτοια, το ρίσκο είναι, και τι λέμε, έρχεται ένα καλοκαίρι, γίνεται μια επανασπορά, κάνουμε κάποιες κινήσεις και το γήπεδο να αποκατασταθεί. Ακούγοντας λοιπόν κάποιος έτσι λέει, αποφασίζουμε και το κάνουμε. Όμως, ένα γήπεδο χρειάζεται ξεκούραση, αρκετό χρόνο, τουλάχιστον ένα μήνα, για να μπορέσει να γίνει η προετοιμασία του. Τώρα, παραδείγματος χάρη, πριν την προηγούμενη εβδομάδα γινόντουσαν τρύπες στο γήπεδο, σταυρωτά βγαίνανε κομμάτια χώμα από κάτω για να φύγει το παλιό συνεκτικό χώμα, το οποίο δεν θα μας βοηθήσει και στο μέλλον στην αποστράτηγηση του γήπεδου. Γίνονται κάποιες εργασίες λοιπόν πολύ σημαντικές στο γήπεδο και παρόλα ότι πριν προλάβει σκούπα να τα μαζέψει, έμπαινε μέσα ο κόσμος, αφού βλέπανε ότι κάνανε εργασίες. Αν λοιπόν δεν υπάρξει ένας κανόνας γι' αυτό και από τους ίδιους, γιατί μπορεί αύριο το πρωί να βάλουμε μία περίφραξη γύρω-γύρω, να βάλουμε μία κορδέλα. Απλά είναι πολύ πιο εύκολο ο άλλος να σηκώσει την κορδέλα και να περάσει από κάτω και να πει μπήκα ανοιχτό και μπήκα. Όχι, μπήκα μέσα. Να σηκώσει την κορδέλα δεν του λέει κανείς. Δηλαδή να τρέξει ο φύλακας. Και ο φύλακας, ξέρετε, τις περισσότερες φορές τι μας λέει. Εμείς τι να τσακωνόμαστε με τον κόσμο. Δεν είναι δουλειά μας, λέει, να σκοτωνόμαστε και να τσακωνόμαστε με τον κόσμο. Άρα λοιπόν, για να είμαστε και εμείς χρήσιμοι, κάντε μία σύσταση στους συνδημότες μας. Εγώ δεν είναι θέμα σύστασης. Το Ολυμπιακό στάδιο, πόσοι έχουν πάει και το έχουν πατήσει μέσα. Είναι ένα στάδιο το οποίο ανήκει σε όλη την Ελλάδα. Το Ολυμπιακό στάδιο. Υπάρχουν στάδια στην Αθήνα που ανήκουν, είναι όπως είναι και αυτό το δημοτικό, είναι και αυτά. Ας δοκιμάσει κάποιος να πάει το απόγευμα να τρέξει, να μπει μέσα, να, από εδώ από την Καλαμάτα να σταματήσει για να πει εγώ πάω να τρέξω τώρα. Τι θα του πούνε δηλαδή εκεί, θα του πούνε πέρασε. Εγώ παντός που φτιάχνω γήπεδα, έχω βρει πολλές φορές stop και μου λένε πού πάτε κύριε. Και αν δηλώσω ποιος είμαι και τι δουλειά έχω να κάνω, τότε μου αφήνουν να περάσω μέσα. Τώρα τι γίνεται λοιπόν, έγινε αυτή η διαδικασία που είπατε, τις τρύπες που βοηθούν. Όχι, εμείς μπαίνουμε σε μια διαδικασία επανασπόρας του γηπέδου και σας λέω πάλι. Πείτε ότι το γήπεδο κλείνει ας το θέσουμε σε ένα μήνα ότι θα είναι το γήπεδο 100%. Θα πάρετε φωτογραφίες από όλα τα σημεία του γήπεδου και είναι 100%. Από εκεί και έπειτα ποιος είναι υπεύθυνος για τη χρήση του γήπεδου. Παντός δεν είναι ούτε ο συντηρητής, ούτε αυτός που κατασκεύασε το γήπεδο. Το αντιλαμβάνεστε τι λέω, έτσι. Ούτε πιστεύω ότι ο δήμαρχος ή οποιοδήποτε φορέας που είναι εκεί ή ο αθλητικός οργανισμός έχει τη δυνατότητα αύριο να κάθεται και να τσακώνεται ή να πλακώνεται ένας άνθρωπος ο οποίος υπάλληλος θα πάει να βγάλει το ψωμί του εκεί, να κάθεται και να τσακώνεται όλη την ημέρα. Θα μου πεις η δουλειά του είναι. Ναι, αλλά η δουλειά του δεν είναι να τσακώνεται, είναι να πει στον άλλον ότι ξέρεις κάτι, το γήπεδο βρίσκεται σε συντήρηση ή το γήπεδο κάνουμε αυτή την εργασία. Δεν γίνεται τώρα να γίνονται εργασίες ή να ψεκάζει.
για την κάμπια και ο άλλος να φύγει και να λέει δεν πειράζει, τα παιδιά σου μπουνε μέσα. Αυτό ποτέ δεν μπορούσα να το καταλάβω, δηλαδή. Να γίνονται εργασίες έτσι και να σου λέει ο άλλος δεν πειράζει, θα τα βάλω εγώ τα παιδιά μέσα με δική μου ευθύνη, σου λέει ο άλλος. Και εκεί τι να πεις. Εμείς δεν είμαστε ούτε χωροφύλακες, ούτε τι θα κάνουμε, θα παίρνουμε την αστυνομία κάθε φορά και θα λέμε ξέρετε κάνουμε αυτή την εργασία, ελάτε να προστατεύσετε το χώρο. Τι θα βάλουμε χωροφύλακες στη ζωή μας. Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Εγώ τώρα σας λέω, προκαλώ όποιος θέλει να μου πει ότι σε ένα μήνα να κλειστεί το γήπεδο και θα είναι τέλειο. Να μου πει μετά από εκεί και έπειτα και να μην βρίσκει ούτε μία τρυπούλα να πάει με τη φωτογραφική μηχανή και να το τραβήξει φωτογραφία εκατοστό εκατοστό. Και να μου πει μετά εμένα, να μου πει εμένα μετά τι γίνεται στο γήπεδο. Να μου το γράψει με ημερολόγιο καθημερινά, να πηγαίνει εκεί, όχι να το να διαπιστώσω ένα πρόβλημα, είναι όπως το διαπίστωσα κι εγώ. Ήρθε ένα ρέμα, έγινε αυτό και έγινε αυτή η δουλειά. Άρα είναι ένα πρόβλημα. Βλέπετε πίσω γίνεται μια εργασία. Αυτή η εργασία που γίνεται τώρα που δονίζει για να συμπιέσει αυτό που είναι το μηχάνημα, έχει κάποιο λόγο που γίνεται. Άρα οι εργασίες όταν γίνονται και αποδεικνύεται ότι έχουν γίνει οι εργασίες, από εκεί και έπειτα τι μένει άλλο. Δηλαδή και εδώ γίνανε εργασίες, αλλά υπήρξε πρόβλημα. Το αποκαταστούμε το πρόβλημα. Μεθαύριο δηλαδή, ή αν το γήπεδο αυτό δεν συντηρηθεί από κάτω ο αγωγός πάλι και παρουσιάζει μετά από 6-7 από 8 χρόνια πρόβλημα, αφού εφόσον δεν συντηρήθηκε ο αγωγός, θα πούμε ότι ήταν προβληματικό το γήπεδο. Πρέπει λοιπόν να μπούμε στην έννοια, στη διαδικασία. Να μπούμε στις διαδικασίες που υπάρχουν μετά την επόμενη μέρα. Την επόμενη μέρα.